Οι Ταλιμπάν αποφάσισαν να δείξουν για άλλη μία φορά τη δύναμή τους στην Κουντούζ του Αφγανιστάν, δύο μόλις ημέρες πριν τη διάσκεψη των δωρητών βοήθειας που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Η ευκολία με την οποία οι Ταλιμπάν μπόρεσαν να ελέγξουν την πόλη για 21 ώρες καταδεικνύει την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Ο στρατός του Αφγανιστάν κατάφερε να ανακτήσει τον έλεγχο της Κουντούζ, μια πόλη με 260.000 κατοίκους, με τη βοήθεια των ειδικών δυνάμεων και των Αμερικανικών αεροσκαφών. Πέρασε ένας χρόνος από την ημέρα που οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την πόλη για πρώτη φορά από την πτώση τους το 2001. Το κατάφεραν μέσα σε τρεις μόλις ημέρες, αφήνοντας πίσω τους 300 νεκρούς. Στις 3 Οκτωβρίου, στη μάχη που διεξήχθη μεταξύ των Ταλιμπάν και του Αφγανικού στρατού, αεροσκάφος βομβάρδισε το νοσοκομείο των γιατρών χωρίς σύνορα. 42 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν. Η Κουντούζ δεν είναι η μόνη πόλη που βρίσκεται υπό την απειλή των Ταλιμπάν. Οι περιοχές που είναι κόκκινες είναι τα προπύργια των Ταλιμπάν. Οι πράσινες είναι διαφιλονικούμενες περιοχές μεταξύ του στρατού και των τζιχαντιστών του Ντάες, οι οποίοι έχουν 1.500 μαχητές γύρω από το Αχίν που απεικονίζεται με πορτοκαλί χρώμα. Μέχρι το τέλος του 2015, οι Ταλιμπάν πήραν τον έλεγχο των μεγαλύτερων περιοχών γύρω από την περιοχή Λασκάρ Γκάχ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Χέλμαντ. Πρόκειται για ένα από τα μεγαλύτερα φυτώρια καλλιέργειας χασίς. Τον περασμένο Απρίλιο, η πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έζησε μία από τις χειρότερες φωνικές επιθέσεις από το 2001. Μία έκρηξη παγιδευμένου με εκρηκτικά αυτοκινήτου σκότωσε 64 άτομα και τραυμάτισε 350. Η κατάσταση αυτή ανάγκασε τον πρόεδρο Μπαράκ Ομπάμα να αλλάξει τις εξαγγελίες του. Αντί να μειωθούν οι στρατιώτες τους 5.500 μέχρι το τέλος της χρονιάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διτηρήσουν 8.400 άνδρες στο Αφγανιστάν τον επόμενο χρόνο και μέχρι το τέλος της θητείας μου. Το γεγονός είναι πάντως ότι με το που ανακοινώθηκε ο θάνατος του ηγέτη των Ταλιμπάν Μουλά Αχτάρ Μανσούρ από επίθεση με αμερικανικά ντρόουν στο Πακιστάν τον περασμένο Μάιο, αμέσως αντικαταστάθηκε. Ο διάδοχος του Μουλάχα Εμπατουλάχα Κουντζάντα ζήτησε από τους Αμερικανούς εισβολείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, να εγκαταλείψουν τη χώρα του.